Σήμερα Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022. Herping λοιπόν στο Χορτιάτη. Όπως και πέρσι παρόμοια εποχή, ξεκινάμε λοιπόν τη διαδρομή εδώ από το χωριό του Χορτιάτη, από τον Άτσο Αγίας Παρασκευής. Θα συνεχίσουμε σε κάτι μονοπάτια στο Καστανόδα σας. Οι θερμοκρασίες πέφτουν, ο καιρός συννεφιάζει. Χθες το βράδυ είχε βροχές. Έλεγε και σήμερα ότι θα έχει βροχή, αλλά δεν είχε τελικά. Θα θέλαμε να έχει μια ελαφριά βροχή για αυτά που ψάχνουμε. Τώρα ο καιρός σιγά σιγά γίνεται κατάλληλος για τα πιο πολλά ρεπετά. Δεν πιστεύω να βρούμε. Θα μπορούσε να έχει καμία σαύρα μικρή κάτι τέτοιο, αλλά κυρίως αμφίβια ψάχνουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν από μέσα, πριν πάμε στο βουνό, γιατί έχει κάποιες αράχνες εδώ, με ιδιαίτερα μακριά πόδια. Η μία τα έχει όλα, η άλλη τα έχει κάποια κομμένα. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε το είδος αν γίνεται. Και κυσσός εδώ πάνω. Και λοιπά. Εδώ λοιπόν σε μια κρίνη με ελάχιστο νερό, το πρώτο αμφιβιάκι. Pelophylax kurtmuelleri, κοινός βαλτοβάτραχος, μικρό. Φέτος μεταμορφώθηκε λίγο μεγάλος, είναι γύρω στα 3 εκατοστά παραλίγο. Τον βλέπετε. Ο κλασικός νεροβάτραχος. Υδροδυναμικός, με μακρύ ρίγχος, αυτές εδώ τις δύο δίπλες δέρματος στη ράχη στο πλάι για να αυξάνει ταχύτητα. Δυνατά πόδια, πάρα πολύ γρήγορο βατράχι. Τώρα λίγο φοβήθηκε και έμεινα κίνητο. Να το δείτε εδώ. Και του βάλαμε και το ξύλο διαγώνια σε περίπτωση που παγιδεύτηκε εδώ να μπορεί να βγει πιο εύκολα. Και αν πηδήξει δυνατά, μπορεί να βγει. Μάλλον αναπαράχτηκαν εδώ πιο νωρίς το καλοκαίρι και έμεινε αυτός εδώ. Ζει εδώ, τρώει εδώ. Όταν ξαναπλημμυρίσει θα βγει, αλλά πιστεύω ότι θα βγει και τώρα. Αλλά δεν έχει λόγο να βγει. Ωραίο βατραχάκι λοιπόν. Κάνει και για φωτογραφία. Είναι μικρό, αλλά όχι πολύ μικρό. Θα βγει ωραία. Το πρώτο αμφίβιο λοιπόν. Το πιο κοινό είδος, ακόμα και εδώ σε Χορτιάτη θα τον βρούμε σε ριάκια που συνήθως το σχετίζουμε με λίμνες με πιο ζεστά νερά, όχι, υπάρχει και εδώ και πιο πάνω σε υψόμετρο φυσικά. Γκλόμερις μπαλκάνικα είναι τάξη γκλομερίντα, είναι διπλόποδο χίλια ποδαρούσα, αλλά έχουν εξελιχθεί να έχουν κοντό και στρογγυλεμένο σώμα και όταν απειλούνται γίνονται μπαλίτσες, είναι ισόποδα, αλλά δεν είναι ισόποδα, είναι χίλια ποδαρούσες. Πολύ κοινό σπόνδυλο κάτω από πέτρες, αλλά επειδή μάλλον το μεγαλύτερο μέρος λόγω φθινοπόρου και υγρασίας σαν σπόνδυλα, το δείχνουμε κι αυτό. Νάτος και ένας κέδρος, ή αλλιώς άρκευθος, γένος γιουνίπερους, τώρα δεν ξέρουμε ποιο είδος. Συνήθως βρίσκουμε τον οξύκεδρο, γιουνίπερος οξύκεντρος, που είναι πιο συμπαγές φυτό, πιο θαμνώδες, μπορεί να ψηλώσει αλλά πάλι έχει μικρές βελονίτσες και κάτω από κάθε φύλλο, κάθε βελονίτσα έχει δύο γραμμές. Αυτός είναι αλλιώς, έχει μία γραμμή, μπορεί να μην έχει, μπορεί να έχει δύο, πιο μακρές βελόνες και είναι γεμάτο κόνους. Αν δείτε, μοιάζουν με καρπούς, αλλά δεν είναι, είναι κουκουνάρια. Πολύ αλλαγμένα απλώς, είναι και παρισοειδές, 6 λέπια στο κάθε κουκουνάρι μόνο τα 3 σπόρια. Και είναι σαν καρπί, είναι ανεξάρτητη εξέλιξη όμως, δεν είναι καρποφόρο. Αλλά είναι σαρκώδες, τις τρώνε τα πουλιά και μεταφέρουν τα σπόρους αλλού. Θα μάθουμε είδος. Δείτε εδώ τώρα, ατυχία, το χειρότερο πράγμα. Πάλι σαλαμάνδρα όπως πέρσι, νεκρή. Σαλαμάνδρα, σαλαμάνδρα. Το είδος τόχος, που θέλει αυτές τις δροσερές συνθήκες για να βγει. Την βρήκαμε νεκρή, την τρώγαν έντομα. Κάτω από φύλλα, κάτω από το κονοφόρο που δείξαμε. Όταν τη βγάλαμε εδώ να τη δείτε, ήδη άρχισε να φυτατώνεται, αλλά φαίνεται να πέθανε πρόσφατα. Το από τι δεν το ξέρουμε. Τώρα είναι από φυσικά αίτια, αρρώστησε, τίποτα με τον ήλιο έγινε γιατί αυτές αποφεύγουν τη ζέστη. Έκανε κάποιο λάθος ή κανένα σκυλί από αυτά τα τζαμπανό σκυλά που έρχονται εδώ την έπιασε. Φυσικά είναι τοξικές, δεν τρώγονται, αλλά ξέρουμε τα σκυλιά πιάνουν στο στόμα τους διάφορα πράγματα που δεν πρέπει. Δεν ξέρουμε από τι. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι από τα πιο σπάνια αμφίβια και τα πιο κρυμμένα και να το βρίσκουμε συνέχεια έτσι. Νάτος κι άλλος κέδρος. Αυτού του είδους και κάτω, μάλλον είναι ο οξύκεντρος αυτός με τις δύο ταινίες από την κάτω μεγάλη βελόνα, πιο μικρές βελόνες, βλέπετε είναι αλλιώς και τα δύο είδη μαζί. Αλλά αυτό το διευκρινίζουμε αργότερα. Τι ισχύει, στην περιγραφή θα μπει ότι ισχύει. Δείτε και εδώ, κάστανο. Τέλειωσε η εποχή του, τα μάζεψαν. Αλλά έχει αυτό, θα το πάρω. Όχι, όχι, είναι χαλασμένο. Δείτε, κάτι το άνοιξε, δεν πειράζει. Θα αφήσουμε εδώ να το φάει ό,τι, ό,τι θέλει να το φάει. Δεν θα φυτρώσει πάντως τώρα, θα γίνει τροφή. Βρέχει συγχρόνως, αυτό το θέλουμε λίγο για τα ζώα που θέλουμε. Δεν θέλουμε να κάνει καταιγίδα, αλλά μια σταθερή βροχούλα τη θέλουμε. Να τη μια αράχνη, ιδιαίτερη, βραδική με τη σχετικά με ένα σχήμα σαν σταυρό στην κοιλιά. Θα μάθουμε το είδος. Είμαστε και κοντά σε ιερό ναό, πλάκα έχει. Δείτε εδώ φωτιά, κάναν τελετή, δεν ξέρω τι κάνει, ένα κύκλο από πέτρες, φωτιά και μπουκάλια μπύρας. Προσευχήθηκαν στο Διόνυσο, δεν ξέρουμε. Υπάρχουν και αυτά στα βουνά. Να το και ένα κλαδάκι με βατόμουρα, νομίζω είναι το Ρούμπου Σάνκτους εδώ το είδος.
Πάντως τρώγονται. Τα σκούρα διαλέγουμε αυτά και τα τρώμε. Και είναι πολύ γλυκά. Και εδώ κάτω δείτε, έχει και λίγο νερό πίσω. Και να ξεχνάμε το θέλουμε. Και ένα κομμάτι φύλου φτέρνης το πέταξα εκεί τώρα. Άρα σημαίνει ότι σιγά σιγά υψομετρώνουμε, ανεβαίνουμε σε υψομετρό. Μπορεί να έχουμε τύχει. Να δω και ένα μανιταράκι μικρό. Θα μάθουμε όνομα και έχω και ένα κομμένο εδώ. Θα βγάλουμε φωτογραφία και το όρθιο χωρίς να το κόψουμε και το κομμένο για να φανείται από κάτω. Και θα δούμε αν βγάλουμε τι είναι και έτσι. Κάτω από μια τεράστια πέτρα, μόνο αυτό. Μεγκαφύλου μου νιλενιάτουμ. Χιλιοποδάρουσα με πορτοκαλί γραμμή. Τώρα έχει σπυροποιηθεί, έχει συσπυρωθεί εδώ. Σαν καμουβλάς μυρίζει. Αυτές είπαμε δεν είναι οι πολύ δυνατές, αυτές που μυρίζουν πολύ ωραία. Πιο πολύ μυρίζει σαν ξύδι, σαν σχολιά, έτσι, για άμυνα. Και αρνείται να ξετυλιχτεί. Συνήθως είναι λίγο γρήγορες αυτές τις. Έχουν κουραστική διαδρομή μέχρι πάνω. Και δεν ξέρω τι θα βρούμε. Επιμένει να τυλίγεται. Δεν πειράζει. Α, νάτι, νάτι. Ξετυλίγεται. Βλέπετε κάποια πολύ ωραία μανιτάρια εδώ στην βάση του κορμού. Μόνο από καστανιά είναι κορμός αυτός. Κάποιο φιλοβόλο είναι. Είναι μανιτάρια ξύλου. Βλέπετε ο προσανατολισμός τους είναι προς τα έξω. Δεν είναι ακριβώς. Ομπρέλες είναι έτσι. Και μυρίζουν πολύ ωραία. Μυρίζουν ξύλο. Τώρα δεν ξέρω αν τρώγονται ή όχι φυσικά, θα μάθουμε το όνομα μας. Θα το γράψουμε στην περιγραφή. Πάντως είναι πολύ πλούσια η αναπτυχθή τους. Να τους και ένας γυμνοσάλιακας που βγάλαμε κάτω από το βράχο και ακόμα δεν έχει ξεδιπλωθεί. Σαν τα αντόνια φαίνεται, σαν αυτό που είχαμε βρει στην Τούμπα. Το είχα βάλει και στην περιγραφή τελικά. Δεν ξέραμε τι είναι. Είναι κάτω από πέτρες και δροσίζονται τώρα που φεύγουν το κρύο. Και μάλλον θα κοιμηθούν κι αυτοί σε λίγο. Αλλά ακόμα οι θερμοκρασίες είναι ό,τι πρέπει για αυτούς. Αυτό θέλουν. Το βράδυ θα αρχίσουν να βγαίνουν έξω. Δείτε εδώ, ολοπράσινος κορμός από τα αυρία. Παντού η υγρασία, ο στόχος πουθενά. Να δεις τις τελευταίες πράσινες φτέρες. Pteridium aquilinum, το κοινό είδος. Σε λίγο θα κυτρινίσουν, μετά θα κοκκινήσουν και τα φύλλα θα πέσουν. Την άνοιξη θα ξαναβγούν μέσα από τα ριζώματα που είναι βαθιά στο έδαφος. Βλέπετε εδώ καστανόδασος, πολλά πεσμένα φύλλα, φτέρες που κοκκινίζουν τα φύλλα τους και βατόμουρα, έχει κανονικό δάσος, μόνο στόχους δεν έχει. Σήμερα Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022, συνέχεια του Herping, Χορτιάτης, είμαστε εδώ στην Αγία Παρασκευή, ο τείχος έχει αυτά τα αραχνοειδή που τελικά είναι φαλάνγκια, δεν είναι αράχνες, είδατε τα, ακόμα δεν έχω μάθει επιστημονική, αλλά θα μάθουμε. Πολλά είναι τραυματίες, λείπουν πόδια, μάλλον γέρασαν και αυτά. Τώρα χειμώνας έρχεται, δεν ξέρω πόσο ζουν και αν ζουν το χειμώνα. Εδώ λοιπόν συνέχεια αναζήτηση αμφιβίων, πάλι ο καιρός είναι λίγο πιο ζεστός, αλλά πιστεύω έχει θύλακες υγρασίας και σκιάς μες στο δάσος. Την προηγούμενη φορά ήταν σκέτη αποτυχία. Άγρια σκυλιά μας απέκλεισαν το δρόμο, ουσιαστικά μας έδιωξαν από την περιοχή με τον τρόπο τους. Τώρα αυτά έχουν σχέση με επιμένες εδώ, αλλά είναι μισοελεύθερα, δεν ήταν στα κοπάδια. Μάλλον φεύγουν, τα ταΐζουν κάποιοι, δεν ξέρω τι γίνεται, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Και κλείνουν έτσι μονοπάτια πεζοπόρων. Μετά είχαμε πάρει τον άλλο δρόμο των παγωπιών, αλλά δεν προλάβαμε πολύ. Φτάσαμε στην αρχή του δάσους. Τα είδατε, τη βρήκαμε. Και τώρα συνεχίζουμε, μήπως αλλάξει κάτι σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να και μια κετόνια. Εδώ μάλλον κετόνια είναι. Χρυσομπάμπουρας. Έπεσε, δείτε. Δεν φαίνεται σαν πολύ καλά. Οπ, ήρθε μια γατούλα εδώ. Μας ακολουθεί. Λέει να το φάει. Δεν είναι τοξικό και να το φάει. Δεν γίνει κάτι. Άτσι. Εντάξει, τρώνε την άγρια ζωή, αλλά. Αυτή η συγκεκριμένη είναι μαθημένη με ανθρώπους, είναι φιλικούλα. Φιλικό. Μια σε λες. Μπορεί να είναι καρσενικό, δεν ξέρω. Να τη κεντώνια. Δεν ξέρω αν ζήσει πολύ και έτσι. Την αφήνω εδώ. Δεν το έγινε τίποτα. Όχι. Και αυτή είναι στο τέλος του κύκλου της λοιπόν κεντώνια. Θα μάθουμε και όνομα και μάλλον δεν θα ζήσει άλλο. Είτε εδώ. Τεράστιο μυριάποδο. Παχύουλους φλάβιπες, η κοινή 40 ποδαρούσα. Στο μέγιστο δυνατό μήκος της. Μπορεί να είναι και 8 εκατοστά, μπορεί και 9, νομίζω όχι 10, αλλά θα μπορούσε. Δείτε πόσο μεγάλη είναι. Με ανοιχτό χρώμα πόδια, γι' αυτό λέγεται έτσι, μαύρη και αλυστερή. Και βγάζει και την αμυντική της ουσία. Πρέπει να το μυρίζουμε αυτό για τύχη. Νάτι, λέμε ότι φέρνει τύχη, υποτίθεται. Ζούνε κάτω από
αντικείμενα τη μέρα. Τώρα αυτός ήταν κάτω από πέτρα και τρέφονται με νεκρή οργανική ύλη. Φύλλα που σαπίζουν, ξύλο που σαπίζει, κάνα φρούτο που έπεσε και μύκητες επίσης, μανιτάρια κλπ. Αρκετά μεγάλη είναι. Γενικώς αγαπούν δροσερά κλίματα, γι' αυτό εδώ στο υψόμετρο θα είναι πιο πολύ. Και γενικώς βρίσκομαι σε αυθονία το φθινόπωρο που έχει υγρασία και κρύο. Γιατί πώς γυαλίζει. Τη βάλουμε από κάτω από την πέτρα γιατί αποφεύγουν τον ήλιο και το έντονο φως. Μανιτάρια, εδώ βλέπετε μάλλον το γένος λυκόπερδων, δηλαδή πορδί του λύκου. Είναι γνωστά και ως puffball, φουσκωτές μπάλες. Έχουν ένα περίεργο τρόπο διασπόρας των σπορίων. Όταν είναι όρημα, φουσκώνουν και όταν αγγίζει, τα κάνει να κρύγνεται και απελευθερώνουν τα σπόρια παντού στα σκόνη. Για να κάνουμε τη δοκιμή. Α, έχουν οριμάσει αυτά, δείτε. Σκάσανε. Δυστυχώς. Δεν το είδατε. Δείτε το ξύλο. Έχει μαλακώσει, έχει σαπίσει, μέσα έχει δεχτεί εισβολή από το μύκητα και αυτός ο μύκητας αποσυνθέτει το ξύλο και παράγει μετά τα σώματα αυτά. Δείτε εδώ, μικρά άσπρα έντομα. Πιο μονοκόμματα από τα μυρμήνια, δεν έχουν αυτή την περίσφυξη κοιλιά. Αυτά είναι τερμίτες. Έχουμε και στην Ελλάδα τερμίτες άγρες. Δεν έχουμε είδη που κάνουν λόφους ή πολλές εντυπωσιακές κατασκευές, αλλά κρύβονται κάτω από τα κείμενα και τρώνε ξύλο. Κυταρίνη κλπ. Ποιο γένος αυτό, ρετικουλοτέρμες, πώς λέγονται δική μας, δεν θυμάμαι. Αλλά έχουμε. Δείτε λοιπόν ένα διαφορετικό δασόβιο εύρημα εδώ. Ευκίνητος βάτραχος ή αλλιώς πηδοβάτραχος. Επιστημονική ονομασία Rana dalmatina, είναι μικρό, λίγο μεγαλύτερο από μετάμορφο, αλλά πάλι ξεχωριστό. Νομίζω ότι μόνο μια φορά έχετε δει αυτό το είδος από κοντά σε Herping, στα πλατανάκια και μια ακόμα φορά πάλι εκεί ένα που μας έφυγε. Αυτό το είδος λοιπόν ζει πιο πολύ σε υψόμετρα, σε δροσιά, σε δάση φυλοβόλων, όχι απαραίτητα κοντά στο νερό, αν δεν είναι εποχή αναπαραγωγής, αλλά στην Ελλάδα που έχουμε ξηρό κλίμα μπορεί να το βρεις και κοντά στο νερό και να μπει στο νερό άμα τρομάξει, αλλά γενικώς περνάει το πιο πολύ του χρόνου στην ξηρά. Είναι διαφορετικό από τις πελοφύλαξες του κοινού βαρδοβατράχους. Μπορείτε να το συγκρίνετε. Στην αρχή του Herping είχε πελοφύλαξ, δείτε τον. Έχει πιο μακρύ ρίγχος. Έχει αυτή τη μάσκα στο μάτι που λένε, αυτή τη γραμμή από κάτω που σπάει το περίγραμμά του. Γενικώς είναι πιο μακρόστελος, μακριά πίσω πόδια. Έχει τη μιμητική ξερού φύλου. Και όταν πας να τον πιάσεις, τρέχει απίστευτα γρήγορα. Τώρα το κρατάω από εδώ πίσω, γιατί θα πεταχτεί να τον αφήσω, θα τρέξει. Το βλέπετε. Δεν θα τον κρατήσω πολύ ώρα μας, επειδή είναι λίγο μικρός. Μην ζεσταθεί, θα τον βγάλουμε μια φωτογραφία κάτω και ίσως να το δείτε πώς φεύγει. Αλλά ναι, νέο είδος. Όχι σπάνιο, αλλά πολύ κρυπτικό, με καλό καμουφλάζ. Τώρα θα το βγάλουμε φωτογραφία. Τώρα φεύγει. Βγήκε φωτογραφία. Δείτε εδώ, λαδανιά, κύστους κρέτικους, ανθισμένη τέτοια εποχή που κανονικά ανθίζει αρχές καλοκαιριού. Κάποια φυτά ξεγελιώνται, το έχουμε παρατηρήσει και αλλού. Και άλλα να φέρουν ποροφόρα που ανθίζουν φθινόπωρο. Το καλοκαίρι είναι εποχή νάρκης για τα φυτά και όταν φτιάχνουν συνθήκες, καμιά φορά δεν ξεχωρίζουν χειμερινή από θερινή νάρκη και ξανανθίζουν. Γίνεται αυτό. Άρα είμαστε περίπου στο όριο των μεσογειακών φυτών, πιο πάνω θα φύγουν. Και θα έχουμε πιο πολλά φυλοβόλα που θέλουμε. Αλλά κάτι σπάνιο. Νάτι και μια μικρή σαυρούλα, πρώτο ερπετό. Λακέρτα βίριτης, πρασινόσαυρα. Βλέπουμε λαχανή κοιλιά από κάτω. Δεν έχει τις δύο γραμμές πάνω, αλλά δεν τις έχουν όλες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή γεννήθηκε μάλλον τώρα ή λίγο πιο πριν. Δείτε πόσο μικρή είναι. Κεφαλάκι μικρό. Λεπτό σωματάκι, δεν φαίνεται να έχει φάει κάτι. Ψηλάψε την κυλίτσα της. Και αυτή είναι η ουρά της, η οποία με την παραμικρή ενόχληση μπορεί να απορριφθεί. Γι' αυτό δεν την πιάνουμε ποτέ από την ουρά. Απαλά από το σώμα, θέλει τεχνική. Είναι έτοιμη να φύγει, είναι πολύ γρήγορες άβρες. Αλλά γενικώς δραστηριοποιούνται και σε δροσερές συνθήκες. Φτάνουν και σε μεγάλο υψόμετρο, φτάνουν και σε μεγάλο γεωγραφικό πλάτος ψηλά στην Ευρώπη. Και σε ζεστές μέρες του Νοεμβρίου βγαίνουν, μπορεί και Δεκέμβριο να βγουν. Τώρα σε πιο ψηλά βουνά δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, αλλά εδώ στο Χορτιάτη που είμαστε βγαίνουν, νάτι. Είναι οι μικρές, τέτοια εποχή θα βρεις κυρίως μικρές, μεγάλες κοιμούνται πιο νωρίς. Οι μικρές που περιμένουν το πιο γρήγορα από τον ήλιο βγαίνουν. Και τρέχουν εδώ ανάμεσα στα πεσμένα φύλλα του δάσους, γίνουν διάφορα έντομα. Θα πέσουν και αυτές ενάρκη σε λίγο και την άνοιξη θα συνεχίσουν στην ανάπτυξη. Μετά θα γίνουν πράσινες. Πιο πολλές τουλάχιστον γίνονται. Νάτι λοιπόν. Εδώ. Νάτι λοιπόν, τώρα την αφήνω να φύγει, να δείτε πόσο γρήγορες είναι. Φύγε ρε. Νάτι. Νάτος και ένας κρόκος, τον οποίο δεν θυμάμαι, αλλά τον είχαμε γράψει και πέρσι και τον έχω καταγεγραμμένο στον υπολογιστή. Έχω και την επιστημονική ονομασία, θα το βάλω στην περιγραφή. Είναι τα πιο κοινά βολβόδη αγριολούλουδα του φθινοπόρου. Νάτι μια χελώνα, αλλά τέτοια εποχή οι χελώνες κοιμούνται, μόνο νεκρές βρίσκεις. Αρσενικό μεγάλο, το στήντο χερμάνι. Φαίνεται μεγάλη περιραία πλάκα, κύλο από κάτω. Όλες οι πλάκες έχουν φύγει, δείτε, έχει ασπρίσει το κόκαλο. Έβγαλα μια πλάκα εδώ, περιφερειακή.
έχει σπάσει από εδώ. Αυτό μπορεί να γίνει και μετά το θάνατο. Σιγά σιγά σπάει, φεύγουν οστά, άλλα ζώα το ροκανίζουν. Είναι πηγή ασβεστίου. Ακόμα και άλλες χελώνες μπορεί να το χρησιμοποιήσουν. Είναι ασβέστιο. Μέσα είχε πευκοβελώνες και έχει χώμα. Είναι τόσο παλιό. Εδώ είναι ίχνη της σπονδυλικής στήλης. Αλλά το κάτω μέρος των σπονδύλων τίνει να φεύγει. Αν μείνει πολύ καιρό, εκτεθειμένη χελώνα. Αλλά έζησε. Φαίνεται μεγάλο. Τώρα από τι πήγε δεν ξέρω, αλλά έζησε καλά μάλλον. Και πέθανε κάπου εδώ. Άρα την άνοιξε εδώ, θα γίνεται χαμός από ρεπέτα. Και φίδια θα έχει, όπου έχει πολλές σαύρες σίγουρα. Και χελώνες έχει και θα μπαίνουν και μέσα στο δάσος και θα έχει και πράσινη βλάστηση ανάμεσα στα φύλλα. Θα τρώνε χελώνες εδώ ή θα βγαίνουν σαν ξέφωτα να τρώνε. Εντάξει, είναι το πιο καλό πράγμα, αλλά βρήκαμε τουλάχιστον ίχνη χελωνών. Θα έχει δηλαδή σε πιο δραστήρια εποχή. Αυτή είναι λοιπόν, την αφήνουμε εδώ να γίνει πηγή ασβεστίου για τα υπόλοιπα ζώα. Μεγάλη πάντως φαίνεται. Α, και από εδώ έχει σπάσει. Την αφήνουμε. Σήμερα Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022. Χορτιάτη, συνέχεια του Herping. Έχουμε καλό καιρό. Πέρασε η Άριελ πρόσφατα με τις βροχές, όπως το ονόμασαν. Έβραξε τα μούλια σε όλα στο νερό. Αυτό είναι καλό για μας. Δεν έχει και ήλιο, έχει ομίχλη πάνω. Ξεκινάμε από το μονοπάτι. Αρχικά ήμασταν στο ανοιχτό μέρος, στο γνωστό μονοπάτι, αυτό τον Παγκοπιό, νομίζω λέγεται. Που είχε κέντρο, είχε αραιή βλάστηση, πιο μεσογειακή. Τώρα ανεβαίνουμε στο δάσος. Και δείτε εδώ το πρώτο έβριμα λοιπόν, που δεν είναι κάτι το σπάνιο, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο. Βελανδιά φύλλο. Και εδώ κάτω είχε κολλημένη, έτσι τώρα αποκολλήθηκε, μία φούσκα, μία κικίδα, όπως λέγεται. Αυτό είναι αντίδραση του φυτού σε προσβολή από κάποια έντομα, μάλλον κάποια σφίκα γέννησε αυγά. Και αυτή αναπτύσσεται μέσα στο φύλλο και το φυτό αντιδρά κάνοντας αυτό το στρόγγυλο πραγματάκι για να προστατευτεί και έτσι προστατεύει και το έντομο κατά κάποιον τρόπο. Παρόλο που παρασυρτείς αυτό. Τώρα που έπεσε το φύλλο, άνοιξε αυτή, βγήκε ότι ήταν να βγει από μέσα, μεταμορφώθηκε, αλλά έμεινε η μπαλίτσα. Φτάσαμε εδώ σε μια μικρή ρεματιά λοιπόν και δείτε τώρα που έβρεξε, έχει νερό. Κάνα τρεις εβδομάδες πριν δεν ήρθε. Στην οπορεινό δάσος, όλα υγρά, σε μια φύλλα. Κάποια πορτοκαλί μανιτάρια στο ξύλο, τα αυτιά του δέντρου όπως τα λένε. Θα μάθουμε και αυτό το όνομα. Τα πιο πολλά ήταν μαραμένα, αλλά αυτά είναι πιο φρέσκα εδώ. Και μερικά λυκόπορδα εδώ, φυσκωτά, τώρα έχουν σκάσει. Άρα είναι αυτά που είχαμε ξαναβρει πριν. Λοιπόν, δείτε εδώ. Επιτέλους το είδος στόχος. Πανέμορφο. Μαύρο με κίτρινες βούλες. Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά η σαλαμάνδρα. Η επιστημονική ονομασία σαλαμάνδρα, σαλαμάνδρα. Το υποείδος αυτό είναι το υποείδος σαλαμάνδρα. Το κοινό υποείδος. Βόρεια Ελλάδα, Βαλκάνια, Κεντρική Ευρώπη. Πανέμορφο ζώο. Και από τα πιο όμορφα αμφίβια αλλά και ζώα του κόσμου πιστεύω. Όχι μόνο της Ευρώπης όπως ήταν κάποιοι. Δείτε, αντίθεση. Δείτε, ολόμαυρο και ολοκίτρινο. Δεν υπάρχει ανακάτεμα χρωμάτων, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Από τα στολίδια των βουνών μας λοιπόν. Ένα ξεχωριστό ζώο. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Κάθε συνάντηση μαζί του είναι ξεχωριστή. Θέλει ιδιαίτερες συνθήκες για να βγει. Είναι πάρα πολύ κρυπτικό. Σπάνιο δεν είναι, όμως είναι κρυπτικό. Πρέπει να έχεις πολύ επιμονή και υπομονή για να το βρεις. Αν πάτε καλοκαιράκι διακοπές σε βουνό, δεν θα το βρείτε. Θα το βρείτε σε συνθήκες δροσιάς, υγρασίας, συνήθως σε δάση φυλοβόλων με παχύ στρώμα φύλων και ρεματιά δίπλα. Θα το βρούμε φθινόπωρο και άνοιξη και σε πολύ μεγάλα υψόμετρα μπορεί να βγει για καλοκαίρι κάποιες φορές. Είναι πανέμορφο ζώο, δείτε το. Στην οικογένεια των σαλαμανδριδών, υποοικογένεια σαλαμανδρινών, είναι όλες οι χερσαίες σαλαμάνδρες εδώ της Ευρώπης και Δυτικής Ασίας. Αυτό είναι το υποείδος σαλαμάνδρα, σαλαμάνδρα, κοινή σαλαμάνδρα, διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη. Από Ισπανία, Πολωνία, από Βόρεια Γερμανία, Πελοπόννησο. Και αυτό, όπως είπα, είναι το φερόνιμο υποείδος. Το πρώτο που περιγράφεται. Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Νότια, έχουμε ένα άλλο υποείδος ενδυμικό. Και είναι αυτή εδώ, σαλαμάντρα, σαλαμάντρα. Ψυχρόφιλο ζώο. Δραστηριοποιείται περίπου σε θερμοκρασία σε 1 με 16 βαθμούς. Πιο πάνω συνήθως αδρανοποιείται, θάβεται στο έδαφος. Θέλει δροσιά, βγαίνει συνήθως το βράδυ, είναι νυκτόβιο. Ή βγαίνει τη μέρα με έντονη συννεφιά ομίχλη ή και με βροχή κάποιες φορές, όπως τώρα που έχει ομίχλη. Συνήθως πάνω από 400 μέτρα υψόμετρο, το βρούμε στην υπηρετική Ελλάδα, στην Εύβοια Πελοπόννησο. Όχι σε νησιά, όχι σε παιδινά, όχι σε ζεστά, όχι σε μεγάλα ποτάμια και λίμνες, όχι σε πόλεις, όχι σε τέτοια μέρη. Υπηρετική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Εύβοια, ξέρεις να πω, εντάξει είναι νησί αλλά πρακτικά είναι υπηρετική Ελλάδα. Θέλει πολλή αναζήτηση, βλέπετε το χρώμα της. Αυτό το χρώμα λένε ότι είναι για να διαφημίσει την τοξικότητα στους εχθρούς, αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό. Πάνω απ' όλα είναι για καμουφλάζ. Έχει το ίδιο χρώμα με το δάπεδο του δάσους.
κιτρινόμαυρο. Τα πεσμένα φύλλα, το χώμα, οι ρίζες, οι σάπιοι κορμοί, όλα αυτά έχουν αυτό το χρώμα. Και παραλλάσσεται τέλεια μέσα αυτό. Τώρα, σε περίπτωση που αποκαλυφθεί από κάποιο ζώο, ναι, αυτό το χρώμα λειτουργεί ως υπενθύμηση, πολύ σαφής για το τι μπορεί να κάνει. Έχει πολύ ισχυρή τοξίνη. Πρακτικά οι ενήλικοι δεν έχει κανέναν εχθρό. Κάποιες φορές τροκτικά έχουν καταγραφεί να τις τρώνε, αλλά συνήθως κοντά σε ανθρώπινες περιοχές, στα βουνά δεν έχει αρουραίες και λοιπά που τις τρώνε. Αλλά για μας είναι ακίνδυνη. Δηλαδή σε μια απλή επαφή με το δέρμα δεν κάνει κάτι. Είναι για κάποιο ζώο που πάει να τη φάει. Έχει αδένες πάνω και αν πειραχτεί πάρα πολύ, μπορεί να εκτοξεύσει την τοξίνη αρκετά μακριά. Μπορεί και 80 εκατοστά και τόσο. Απευθείας στα μάτια και στο πρόσωπο του θηρευτή. Και αμέσως προκαλεί κάψιμο, ίσως και τοπικό μούδιασμα. Συνήθως τα ζώα την αφήνουν και μόνο από τη γεύση και μόνο από αυτό. Δεν ασχολούνται μαζί της. Αλλά σε περίπτωση που την καταπιούν, έχει μέσα σαμανδαρίνη, ένα ισχυρό αλκαλοειδές, προκαλεί έντονα νευρολογικά συμπτώματα, έντονη αναπνοή, σπασμούς, προβλήματα σε καρδιά κλπ. Και μπορεί και να πεθάνουν κάποια ευάλωτα ζώα. Αλλά συνήθως δεν την πειράζουν και μόνο από το χρώμα και μόνο από την αργή της κίνηση, τα περισσότερα ζώα έχουν το ενστικτό και την αφήνουν. Όσον αφορά τώρα το τρόπο ζωής της, όπως είπα, νυκτόβιο, κυρίως εντομοφάγο. Τρώει συνήθως μαλακά σπονδυλαγιώς, κόλικες, γυμνοσάλιαγγες, μυριάποδα, κάποιες φορές έντομα. Πλησιάζει πολύ αργά και μετά τα πιάνει με τη γλώσσα και τα τρώει. Και αναπαράγεται στην Ελλάδα συνήθως άνοιξη, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Εδώ συνήθως ζευγαρώνει το φθινόπωρο. Το αρσενικό σηκώνει στην πλάτη το θηλυκό, αφήνει σπερματοφόρους άκους, το θηλυκό τις παίρνει, μετά κοιμούνται το χειμώνα. Γιατί εντάξει, αντέχουν το κρύο, αλλά δεν μπορούν στο πακετό και στο χιόνι, τότε θάβονται στο χώμα και κοιμούνται. Και την άνοιξη εγκυμονούν και γεννάνε απευθείας γυρίνους, πάρα πολύ σπάνιο για αμφίβια. Διατηρούν τα αυγά μέσα τους και όταν τελειώσει η ενέργεια από τα αυγά, οι γυρίνοι κάνουν ενδρομήτριο κανιβαλισμό, τρώει ένα τον άλλο. Και όσο πιο πολύ καιρό είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας, τόσο λιγότεροι βγαίνουν, αλλά θα είναι πιο ανεπτυγμένοι. Εδώ σε αυτό το ρεματάκι σίγουρα θα γεννάνε και αν ξανάρθει η άνοιξη μπορούμε να δούμε και τις γυρίνες. Και μετά μεταμορφώνονται τέλη καλοκαιριού, παίρνουν 4 μήνες και είναι στη ξηρά πλέον. Η ενήλικη σαλαμάνδρα, πέρα από το θηλυκό που πάει να γεννήσει στο νερό, είναι απολύτως χερσαίο ζώο. Απλώς χρειάζεται υγρασία. Πολύ ιδιαίτερο αμφίβιο γενικώς. Δείτε την λοιπόν. Την κρατάω τώρα. Οι σαλαμάνδρες είναι ψυχρόφυλα ζώα. Γενικώς δεν τα πιέζουμε. Τα αφήνουμε ήσυχα γενικώς. Δεν χρειάζεται να τα σηκώνουμε πάντα. Αν τα βρείτε στον δρόμο να περνάνε, καλό είναι να τα πιάσετε απαλά, να τα βοηθήσετε να περάσουν από την άλλη. Αλλά δεν τα πιέζουμε στα χέρια μας διότι μπορεί να τα υπερθερμάνουμε. Τώρα την κρατάω πολύ απαλά και λες έχω και κρύα χέρια και βρεγμένα από εδώ. Από την αναζήτηση. Δείτε πώς είναι. Πρώτη φορά κρατάω στο χέρι μου σαλαμάνδρα. Δεν το πιστεύω. Πάντα τη θεωρούσα μυθικό ζώο. Από την παιδική μου ηλικία ήθελα να τη βρω. Να δείτε σε φωτογραφίες. Όλοι λέγανε ότι βρίσκουν και σχεδόν πίστευα ότι δεν υπάρχει. Από τότε φυσικά έπιασα τρίτο να ξέρω πως είναι ένα σαλαμανδροειδές. Αλλά η ίδια σαλαμάνδρα, η σαλαμάνδρα, σαλαμάνδρα πάντα έμενε μυστήριο. Είναι αυτή εδώ λοιπόν. Πολύ αργοκίνητο ζώο. Γιατί όπως είπα δεν έχει λόγο να φοβάται. Έχει την τοξίνη της. Και βλέπετε πως είναι ολόμαυρη με κίτρινα στίγματα. Το υπόδειο σαλαμάνδρα έχει μεγάλα και κανονικά στίγματα. Και από κάτω, αν τη δούμε, είναι πιο γκριζοπή με λιγότερα κίτρινα στίγματα. Αυτή είναι γύρω στα 20 εκατοστά. Είναι αρκετά μεγάλη. Κάποιες μεγαλώνουν ακόμα λίγο. Και την βλέπουμε πως είναι λοιπόν από κοντά. Καταρχάς, όταν την πιάνεις είναι ιδιαίτερο. Είναι σαν βάτραχος περίπου, λίγο πιο μαλακό το δέρμα της, αλλά είναι αμφίβιο φυσικά και δεν είναι σαύρα. Υπάρχει αυτή η παρανόηση ότι είναι σαύρα, φυσικά και δεν είναι. Είναι αμφίβιο, είναι πιο κοντινό στη γεννή σε άλλες σαλαμάνδρες και μετά στα βατράχια. Και απλώς διατηρεί αυτό το αρχαίο σχήμα κάθε τετράποδου σπονδυλωτού. Που έτυχε οι σαλαμάνδρες και οι σαύρες πάνω κάτω να το κληρονομήσουν χωρίς πολλές αλλαγές. Όλα τα υπόλοιπα τετράποδα και εμείς σε αυτό το σχήμα βασιζόμαστε και είναι αλλαγές πάνω σε αυτό. Δεν έχει κάποια συγγένεια με τη σαύρα, η σαύρα είναι πιο κοντά σε εμάς παρά σε αυτό το ζώο. Δείτε πώς είναι. Και να την ξεχωρίζουμε λοιπόν. Καμία σχέση με σαύρα, βλέπουμε ότι είναι αμφίβιο. Πλατή κεφάλι. Τα αμφίβια αναπνέουν με στοματική άντληση. Χρειάζεται να έχουν πλατή στόμα, να αποκατεβάζουν το δάπεδο του στόματος. Δείτε το και εδώ, και αναπνέουν έτσι. Πλατή κεφάλι, εξογκωμένα μάτια, κοντός λαιμός, με ένα μόνο αυγενικό σπόνδυλο. Δέρμα χωρίς φωλίδες, δάχτυλα χωρίς νύχια. Και όπως όλα και σχεδόν όλα τα σημερινά αμφίβια, 4 δάχτυλα στα μπροστινά πόδια, 5 δάχτυλα στα πίσω. Και επίσης σε σχέση με τις σαύρες, έχει πιο κοντή ουρά από ότι το μήκος κεφαλιού και κορμού, πιο αργή κίνηση, πιο κυλινδρικό κορμό και συνήθως περπατάει βάζοντας μπροστά ένα πόδι τη φορά. Πολύ ιδιαίτερος τρόπος βαδίσματος. Αν λοιπόν το κοιτάξουμε από κάτω, η αμάρα της εδώ είναι πρισμένη. Αυτό επειδή είναι αρσενικό. Και τα αρσενικά έχουν αδένες στην αμάρα για να παράγουν το υλικό που καλύπτει το σπέρμα και δημιουργεί το σπερματοφόρο σάκο. Και έτσι ξεχωρίζουμε το φύλλο. Επίσης τα αρσενικά είναι λίγο πιο στενά, τα θηλυκά μπορεί να είναι πιο παχιά από αυτό.
Πολύ ιδιαίτερο ζώο. Και εδώ λοιπόν οι αδένες, δείτε τους, οι δύο παρότι αδένες οι μεγάλοι, και σειρά αδένων από πίσω τους. Παράγει μια ελαφριά βλένα, αλλά αν αρπαχτεί βία, κάτι που φυσικά δεν θα κάνουμε εμείς, αν της τύχει κάτι τέτοιο στη φύση, τότε θα εκρίνει την τοξίνη ή μπορεί και να την ψεκάσει, την έχει υποπίεση μέσα. Πάρα πολύ ιδιαίτερο ζώο. Δεν το πιστεύω πραγματικά που την βρήκαμε. Δεν το περίμενα, γιατί συνέχεια ψάχναμε, σκοτωμένη πέρσι, σκοτωμένη φέτος. Δεν ξέρω τι θα βρούμε σαλαμάνδρα. Αυτή είναι λοιπόν. Σε τόσες μυθολογίες έχει συμμετάσχει. Παλιά τη συνέδεαν με τη φωτιά, επειδή καμιά φορά κρυβόταν μέσα στα ξύλα και όταν πετούσαν το ξύλο στη φωτιά, έβγαινε από μέσα για να σωθεί και πίστευαν ότι γεννιέται από τη φωτιά. Υπήρχαν διάφορες μυθολογίες για αυτό το ζώο. Γενικώς όμως θεωρούνταν όμορφο ζώο. Παρόλο δηλαδή που παλιά ο κόσμος είχε πολλές δαιμονίες για αυτά τα ζώα που δεν τα ήξερε τόσο. Μπορεί να υπερέβαλαν ότι είναι πολύ δηλητηριώδες και τέτοια, αλλά το θεωρούσαν τύχη να το βρεις και το θεωρούσαν όμορφο. Και εδώ στην Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφο. Δείτε τώρα κάθισε. Δείτε από κοντά, γιατί δεν το βλέπεις κάθε μέρα αυτό. Πρέπει να πας στα βουνά με την υγρασία, όλα να είναι βρεγμένα και να έχεις και λίγο τύχη. Λοιπόν, την αφήσαμε πάλι στον τόπο που τη βρήκαμε. Εδώ σε αυτή την μικρή πλαγιά δίπλα στο ρέμα. Και τώρα έχει καθίσει, έχει βολευτεί. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Ιδιαίτερο ζώο σε ένα ιδιαίτερο υγρό περιβάλλον. Αυτή είναι λοιπόν η θρυλική σαλαμάνδρα. Στόχο ζωή εκπληρώθηκε πραγματικά. Δεν υπερβάλλω τώρα. Σχεδόν πίστευα ότι δεν υπάρχουν ένα διάστημα. Και άλλοι μου λέγανε που έχουν εμπειρία πιο πολύ με βουνά και με δροσερά υψόμετρα κλπ. Ότι τις βρίσκουν συνεχώς και δεν το πίστευα. Και όμως υπάρχει. Νάτι. Αυτή είναι λοιπόν. Λάιφερ φυσικά, 25ο αμφίβιο της λίστας μου. Και πολύ δυνατό. Να απολαύσω την ακόμα λίγο, χωρίς να μιλάω. Γιατί πραγματικά αυτή η στιγμή είναι σημαντική. Μπορεί να μην το εξέφρασα με πιστικό τρόπο, δεν ξέρω, αλλά για μένα αυτό είναι κάτι το ξεχωριστό. Πρώτη φορά συναντά αυτό το είδος. Δεν το πιστεύω ακόμα. Και μια βατομουριά εδώ, ρούμπου σάνκτους, νομίζω είναι αυτό το είδος που κρατάει αργά τους καρπούς με μεγάλα φύλλα. Παίρνω και λίγα. Έτοιμα είναι. Ήδη έφαγα λίγα. Μια χαρά είναι. Γλυκό φαγητό του βουνού. Ο γάβρος εδώ, έτσι λέγεται, δεν είναι ψάρι, είναι το δέντρο. Για όσους δεν έχετε σχέση με το βουνό, δεν θα το έχετε ακούσει συχνά. Είναι κοινό στα ορεινά, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Και πιο βόρεια στην Ευρώπη φυσικά. Καρπίνους μπέτλους και έχει πάνω παλιούς καρπούς, μερικοί έχουν και σπόρους, αλλά έχει ρίξει τα φύλλα. Δείτε εδώ λοιπόν ένα πολύ ασυνήθιστο μανιτάρι, με λίγη αναζήτηση είναι γιάστρουμ λαγκενιφόρμε, γέαστρο, το άστρο της γης. Είναι σφαιρικό, βλέπετε, είναι πολύ ιδιαίτερο εδώ κάτω από τα πουρνάρια. Έχει βγει τώρα, είναι η εποχή των μυκήτων, ακόμα και τώρα. Έχει πάρα πολλά, παντού. Δεν χειμώνιασε. Νάτι και μια πασχαλίτσα, η κοινή με τις 7 βούλες, κοκκινέλας από την πουγκτάτα. Ακόμα είναι δραστήρια, σε λίγο θα κοιμηθούν. Έχετε καιρό να δείτε πασχαλίτσα στο κανάλι. Είναι από τα πιο όμορφα έντομα που παραμελούμε. Δείτε ανάπτυξη βρύων σε αυτό το βράχο. Είναι αυτά τα παχιά βρύα που το καλοκαίρι γίνονται κάτι καφέ κρούστες. Είναι αυτά τα πυκνά και χαμηλά. Το είδος δεν το ξέρω και είναι και δύσκολο να τα αναγνωρίσεις. Αλλά γίνεται, αν κάποιος ξέρει. Νάτος και ο μεγαφίλουμ, το μεγαφίλουμ που είναι ελληνιάτουμ, μικρό όμως, μεγαλώνουν κι άλλο. Έβγαλε και αυτή την άμυνα που έχει, την ουσία αυτή. Μου μυρίζει λίγο σαν ξύδι, σαν σκουριά που δεν μου αρέσει τόσο πολύ όπως άλλες χίλια παταρούσες. Δείτε πως κάνει, αυτή είναι η άμυνά του. Το παχύλουμ δεν έχει τέτοια άμυνα. Το μεγαφίλουμ έχει, τεινάζεται απότομα και γλίστασε κάπου εδώ, νάτο, για να ξεφύγει. Τώρα αυτό τρώει τα πεσμένα φύλλα, ό,τι σαπίζει, μύκητες κλπ. Αλλά σε λίγο θα τελειώσει η εποχή του, θα κρυφτεί και αυτός. Γιατί θα κάνει πολύ κρύο. Ήδη δεν έχει τόσους πολλούς όσο θα περίμενες. Τώρα αφήνουμε και συνεχίζουμε. Νάτος και ο σκίουρος, σκίουρος βουλγιάρης, ο κοινός σκίουρος των δέντρων. Τώρα που είναι και
φθινόπωρο και χειμωνιάζει, δραστηριοποιούνται και τη μέρα για να μαζέψουν περισσότερη τροφή. Πάντα τις παρατηρεί στο Χορτιάτη. Πλησιάσαμε αρκετά κοντά και δεν έφυγε. Είναι και στο δέντρο, νιώθει ασφαλής μάλλον. Κάναμε και λίγο μάμαλινγκ. Δείτε εδώ το περιβάλλον, άνοιξε λίγο το βουνό, ξέφωτο. Ομίχλη, όχι πολύ βαριά πλέον, γενική ήλιος και παντού πουλιά. Απλώς αλλάζουν θέσεις και φεύγουν συνεχώς, θέλουν διαφορετικό φακό και διαφορετική προσέγγιση, γι' αυτό δεν μπορείτε να δείτε. Αλλά έχει πάρα πολλά κοτσίφια από εδώ αριστερά. Ψάχνουν τροφή, κατεβαίνουν κάτω, δεν ξέρω τι κάνουν. Πήρνε και δριοκολάπτη, παπαδίτσες πολλές, κοράκι, το πραγματικό κοράκι, το κόρβους κόραξ που είναι στα βουνά μακριά από πόλη. Έχει ακόμα. Όσα δεν μετανάστευσαν είναι εδώ, σε πλήρη δραστηριότητα. Κάποια κελαϊδάνε, τα ακούτε. Δεν μιλάω λίγο για να ακούσετε. Παπαδίτσα. Να τα κοτσίφια. Γι' αυτό έχει λοιπόν τόσα πουλιά εδώ, δείτε. Αγριοδαμάσκινο, προύνη σπινόζος. Και εδώ είναι η θάμνη. Έχει νομίζει είναι προύνη σπινόζα. Αυτό θα το γράψω στην περιγραφή. Τρώμε ένα. Πολύ ξινό, αλλά τώρα ορίμασαν, τώρα είναι στο τέλος τους. Πιένει λίγο καλύτερα. Πετάμε το σπόρο να βγει. Και εντάξει, δεν θα φάμε άλλο τα πουλάκια. Είναι πολύ ξινό, ας το φάνε αυτά. Να τα και το αρκουδομπούρναρο, τεράστιο αυτό. Ήλεξ ακουιφόλου που έχει παντού. Το γνωστό φυτό που μαζεύουν για τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν έχει καρπούς. Περίεργο που είναι και τόσο μεγάλο και δεν έχει. Κανονικά κάνει μικρούς κόκκινους καρπούς. Πολύ όμορφο φύλλα για αριστερά. Γι' αυτό το λένε έτσι, σαν να έχει βρεγμένα φύλλα. Κυματιστάκια αγκαθωτά στην άκρη. Αλλά δεν είναι βελανιδιά όπως τα πουρνάρια. Απλά το λένε έτσι επειδή λίγο μοιάζει. Δείτε εδώ σπόροι οξιάς. Αυτό είναι όταν ανοίγει τον καρπό, βγαίνουν αυτά. Τώρα είμαστε σε ένα μέρος που έχει ξανάρθει που έχει πολλές καστανιές, αλλά από πάνω έχει οξιά. Μπέτουλης οριεντάλης, αυτή η ανατολική οξιά που έχουμε εδώ. Και ένα οίκημα εδώ μικρό, σε ένα κλεισάκι σαν κάτι, θα δούμε τι είναι. Μπορεί να έχει τίποτα μέσα. Αλλά αυτή είναι η σπόρη, έτσι είναι. Σπάνια θα το δεις, αν δεν ανοίξει αυτό και δεν υποψιαστείς τι είναι, έχουν καλό καμουφλάζεται. Γιατί πάρα πολλά ζώα τους τρώνε, τροχτικά, οτιδήποτε. Γριογούρνα πιστεύω. Όλα. Μου έλειψαν και τα μαλάκια, να το σε ένας γυμνός άλιαγκας εδώ, είχε και άλλες φορές. Μάλλον τα αντώνια είναι. Έχει αυτή τη γραμμή στη μέση, τα αντώνια Sowerby, κάποια τέτοια θα είναι. Σε αυτό το οίκημα. Δεν έχει καμία σχέση με ναό τελικά, μάλλον είναι το στέγαστρο τροπηγής, όπως είχαμε υποθέσει και παλιά. Αλλά έχει γεμίσει σκουπίδια μέσα, σίγουρα θα έχει κάτι. Μπορεί να κοιμούνται και αρπετά εδώ. Αλλά πώς να κατέβεις τώρα, στενή είσοδος μέσα, έχει πολλά πράγματα. Δεν αξίζει. Αλλά ακόμα και οι γυμνοσάλιαγγες ελάττωσαν τη δραστηριότητά τους. Και οι αράχνες και τα έντομα. Έχει πολλές κάμπιες στα φύλλα. Έχει τέτοιου είδους έντομα. Έχει λίγα μυριά ποδά ακόμα. Αλλά σιγά σιγά και αυτά μαζεύονται για το χειμώνα. Και μια πρίμουλα εδώ. Φυσικά δεν έχει ανθίσει ακόμα. Αλλά είναι ολοπράσινη μέσα στα κίτρινα, κόκκινα, πορτοκαλί, φθινοπορεινά φύλλα. Αυτή εδώ είναι αγριοκρανιά λοιπόν. Κόρνους μάση, κόρνους σαγκουίνια. Μάλλον το δεύτερο. Βλέπετε έχει μικρά φύλλα, σχεδόν όλα έχουν πέσει, αλλά έχει και τα νεύρα είναι σχεδόν παράλληλα. Δείτε πώς είναι. Έτσι ξεχωρίζει. Ακόμα και αν δεν έχει καρπούς. Τώρα αυτή έχει βγάλει καρπούς, βγάζει αργά το φθινόπωρο. Σίγουρα θα βοήθησε και τα πουλιά της περιοχής. Τρώνε και αφήνουν όλους τους σπόρους. Ξέρετε και έτσι μεταφέρονται πολλά ποροφόρα. Πολύ ξινούς καρπούς, συνήθως τους κάνουν ποτό. Τρώγονται, αλλά είναι ξινά. Και υπάρχουν στα βουνά, σε κρύα μέρη, στα βάση φυλοβόλων θα τις βρούμε. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Αρκετά συνηθισμένο δέντρο. Και έχει πολύ ευλίγη στα κλαδιά. Και παλιά φτιάχναν, λένε, ραβδιά από τα κλαδιά για να δέρνουν. Υπάρχει και αυτό. Πάρτε και αυτή την πληροφορία. Το ξέρω. Νάτο και ο ελέμπορος. Ελέμπορος κυκλόφυλλος. Ένα φύλλο έχει. Γενικώς δεν έχουν πολλά φύλλα. Και φαίνεται δερματώδες φύλλο. Καλοφτιαγμένο. Φαίνεται ότι δεν τρώγεται. Είναι πολύ τοξικό αυτό το φυτό. Ανθεκτικό. Φύεται σε μεγάλα υψόμετρα. Συχνά σε δάση φυλοβόλων. Αϊθαλές. Μένει κατά πράσινο το χειμώνα. Ρίχνει τα φύλλα μετά την ανθοφορία, το καλοκαίρι συνήθως δεν έχει φύλλα. Ανθίζει πολύ νωρίς την άνοιξη. Επιτέλους, καθάρισε η ομίχλη, δείτε κάτω, θέα στην κορώνια. Που επιτέλους γέμισε νερό από τις βροχές και έγινε λίγο μπλε. Εκεί εντωμεταξύ την άνοιξη γίνεται χαμός από πρασινόσαυρες, νεροχελώνες, νάτριξ και από όλα. Ακόμα και αν είναι κατεστραμμένη λίμνη, γύρω-γύρω τα λιμνία και τα χόρτα θα έχουν ζωή. Πρέπει και αυτή να την τσεκάρουμε μια φορά. Μια φορά μόνο έχουμε πάει, τον Αύγουστο του 19. Πρέπει να γίνει και εκεί εξόρμηση. Κάτω και ένα καραβέο στο χωματόδρομο. Τρώει κοπρίες κανονικά, τώρα δεν έχει, αλλά υπάρχουν γιδοπρόβατα εδώ κοντά.
σίγουρα παίρνει από εκεί και κάνει τις βόλες του για να βάλει μέσα στα αυγά του. Εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτή η εξόρμηση και μαζί της αυτό το πολύήμερο herping, μια δύσκολη αναζήτηση σε κατάλληλες όμως συνθήκες εδώ στο βουνό, και τελικά βρέθηκε ο μεγάλος και πολυπόθητος στόχος. Πραγματικά ένα ζώο που από πάντα ήθελα να συναντήσω. Η σαλαμάνδρα λοιπόν. Υπάρχει, επιβεβαιώθηκε στο Χορτιάτη. Βρεθήκαμε σε κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες, τι πετύχαμε. Εντάξει, πάλι ήταν μέρα. Πιστεύω ότι αν πας βράδυ, αν είσαι και αυτοκίνητο και κινείσαι πιο εύκολα, πας βράδυ με φακό, θα βρεις πιο πολλές δραστηρίες έξω. Υπάρχει πληθυσμός. Αλλά πάλι δεν είναι πάρα πολλές. Δεν είναι όπως σε κάποια άλλα βουνά που πηγαίνουν πιο έξω στο Πάικο και στην Πίνδο και σε άλλα μέρη που μπορείς να βρεις δεκάδες σαλαμάνδρες τη μέρα. Αλλά πάλι υπάρχουν και αναπαράγονται σε αυτά τα ριάκια που είδατε. Ιδιαίτερο ζώο λοιπόν. Πάρα πολύ ξεχωριστό. Θέλει ειδικές συνθήκες, θέλει να πας στο βουνό με την υγρασία, μετά τη βροχή, όταν κολλάνε όλα, τα γλιστράνε όλα, τότε θα τη βρεις. Εκείνη το σαλίδι του βουνού σε περιμένει. Και τα υπόλοιπα τα είδατε. Φθινοπορεινές συνθήκες, δεν μπορώ να πω ότι μπήκε χειμώνας. Επίσημα σε 21 καπ' εκεί μπαίνει. Φθινόπωρο είναι ακόμα. Αλλά αργά το φθινόπωρο. Μειώνεται γενικώς η δραστηριότητα όλων των ζώων. Μόνο τα επιδημητικά πουλιά δραστηριοποιούνται κανονικά. Αναγκαστικά γιατί δεν μπορούν να κοιμηθούν το χειμώνα. Και πέφτουν πλέον οι καρποί των δέντρων κλπ. Μπήκαμε σε άλλη εποχή πλέον. Αυτά λοιπόν, πολύ μεγάλο στόχος. Δεν πολύ πίστευα ότι το 2022 θα την πετύχουμε ποτέ, αλλά την βρήκαμε. Αυτά λοιπόν, και συνεχίζουν τα herping ακόμα και τώρα, γιατί και στην κρύα περίοδο θα έχει, όπως είδατε έχει, και θα έχει και κάποια άλλα ζώα. Και προχωράμε. Γεια σας.